Και το είχα αφήσει, ναι. Το παραδέχομαι. Και αυτό είναι ο λόγος. Συμολογώ. Ναι, και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο τελείωσε και αυτό. Ο κύριος. Κοίτα, κάναμε κάποιες προσπάθειες, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη. Αλλά δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε. Πάμε στην Κλεοπάτρα. Λοιπόν, εγώ πριν... Όχι, μην πάμε στην Κλεοπάτρα. Τι να κάνουμε εσύ, αφού έχει ερωτήσει η γυναίκα. Όχι, Κλεοπάτρα θα με πάρει, θα πάμε για καφέ και θα της τα πω προσωπικά. Ωραία. Γιατί μου τα βγάζει, γιατί τότε να αποφεύγω. Ξέρει και μου τα βγάζει. Καταρχάς να σου πω ότι σε συμπαθώ πάρα πολύ, σε από τους πιο αληθινούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Έχω να σε δω πάρα πολύ καιρό. Εκείνο το διάστημα που η ζωή σου ήταν Θεσσαλονίκη, Γερμανία, θυμάσαι είχαμε κάνει εκείνη τη συνέντευξη μαζί. Βλέπω τώρα απέναντί μου μία Μάρο πάρει στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτη φορά εγώ σε βλέπω τόσο μαγκωμένη. Δηλαδή, σε έχουμε συνηθίσει να μιλάς Μάρο, να μιλάς, να τα λες και αυτό χαιρόμουν σε σένα. Ξαφνικά σε βλέπω φοβισμένη θα έλεγα. Για ποιο δεν λόγο έχεις κλειστεί τόσο? Θα σου πω, νομίζω ότι έπαθες το καλοκαίρι αυτό, ναι. Έκατσα και εκεί είδα όλες μου τις συνεντεύξεις. Mm-hmm. Και έβαλα κάτω όλη μου τη ζωή, εδώ στην Ελλάδα είναι τα χρόνια που είμαι εδώ στην Ελλάδα, τα βήματα μου που έχω κάνει στη δουλειά μου και όλα αυτά. Και νομίζω ότι συνέχεια, όποτε έβγαινε στη τηλεόραση, ήταν γιατί μετανιώνει η Μάρο, γιατί η σχέση της Μάρος, γι' αυτό. Και εγώ απαντούσα. Να. Και δεν είχα πρόβλημα να απαντάω. Απλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλη απάντηση να δώσω. Θεωρείς έχω απαντήσει όλα. Και πολλές φορές τα ίδια πράγματα έχω απαντήσει. Θεωρείς ότι η τόση βαβούρα που έγινε γύρω από την προσωπική σου ζωή, γιατί κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια, από την μέρα που βγήκες από το παιχνίδι μέχρι τώρα που μιλάμε, έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος, κυρίως για την προσωπική σου ζωή. Είναι μόνο κάτι για την προσωπική μου ζωή. Που είχε άσχημο αρνητικό αντίκτυπο στη δουλειά σου. Και αυτό, θεωρώ ότι ναι, είχε. Θεωρώ ότι είχε. Γι' αυτό αποφάσισες να αλλάξεις τώρα. Γιατί κοίταξε, αυτή τη στιγμή πάω να κάνω μια δουλειά και είμαστε εδώ στον αέρα και μιλάμε για την προσωπική μου ζωή. Μα περίμενε, παιδάκι μου, σε λίγο θα μιλήσουμε για τη δουλειά σου που με κάνει ολόκληρο τέτοιο. Θα μιλάμε μόνο για τη δουλειά. Όχι, θα μιλήσουμε μόνο για τη δουλειά. Και ειδικά φιξ φιξ φιξ. Από τη στιγμή που άρχισες να το βλέπεις σοβαρά και θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα δώσεις βαρύτητα. Πάντα την έβλεπα εγώ τη δουλειά μου σοβαρά. Την είχε σε δεύτερη μοίρα, αν με ρωτάς. Όχι, δεν την είχα σε δεύτερη μοίρα. Απλά ίσως πουλάγε πιο πολύ. Μα μόνο σου είπες ότι την εποχή που ήσουν με τον κύριο Μανατίδη. Με τον κύριο Μανατίδη, ναι, την είχα βάλει σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων, πάμε σε πιο ανώδυνα πράγματα. Έλα, κοίτα τι σου δείχνω. Κλεοπάτρα, Κλεοπάτρα, μισό λεπτάκι. Ναι. Οι προσωπικές επιλογές όμως με τους ανθρώπους που ήταν μαζί δεν ήταν άνθρωποι που δεν τους ήξερε κανείς. Εντάξει. Δηλαδή η διαχείριση της εικόνας της Μάρος, ναι, είναι προσωπική επιλογή, αλλά. Εντάξει, θέλω να πω ότι ήταν και με ανθρώπους πολύ γνωστούς. Can I tell you something, το ίδιο πράγμα μου έλεγε η μητέρα μου. Μα αλήθεια. Να γνωρίσω ένα δικηγόρο, ένα γιατρό. Για να γνωρίσω ένα δικηγόρο, ένα γιατρό, θα πει να είμαι συνέχεια άρρωστη. Και να ξημεροβραδιάζω μέσα στο νοσοκομείο. Ή να έχω πρόβλημα. Ή να έρθει να σε δούμε πρώτο τραπέζι εκεί που τραγουδάς. Τη στιγμή που είμαι τραγουδίστρια και είμαι συναστρέφομαι με ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το χώρο, οι πιθανότητες να γνωρίσω κάποιον σε αυτό το χώρο είναι πιο μεγάλες από το να γνωρίσω ένα γιατρό. Αλλά αν υπάρχει ένας ωραίος γιατρός και έχω make my mother happy. Οπότε μπορούμε να το βάλουμε από κάτω τίτλο. Αν υπάρχει ωραίος γιατρός που ενδιαφέρεται, παρακαλούμε καλέστε. Και μάλιστα αν είναι... Τα τηλέφωνα της εκπομπής Κλεοπάτρα για να τους τσεκάρουμε εμείς πρώτα και μετά να τους στείλουμε στη Μάρο. Και μάλιστα αν είναι και πλαστικός χειρουργός, καλύτερα. Για δες τι σου έχω. Οκ! Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα γυναικείο πρόσωπο που το πλησιάζει μια ένεση μπότοξ, είναι ιαλουρονικό, είναι δεν ξέρω να το ορίσω. Για πες λίγο Μάρο, ζούμε την εποχή που όλες πλέον ή παραδέχονται ότι έχουν κάνει πλαστική, βλέπε κυρία, μάλλον αισθητική επέμβαση, έτσι, βλέπε γενναία Όλγα Τρέμι, ή λένε ότι ξέρετε έχω κάνει μπότοξ γιατί υδρώνω, γιατί έχω πονοκέφαλο, ή άλλες λένε έχω κάνει καλά γονίδια. Ναι. Εσύ, καταρχάς έχεις κάνει κάτι. Δεν θα σου πω. Άρα η επόμενη ερώτηση ήταν αν έκανες θα το έλεγες, μου απαντάς όχι. Δεν υπάρχει λόγος να το πεις. Συμφωνώ. Νομίζω ότι οι γυναίκες κάνουν πράγματα για να βελτιωθούν. Μπορείς να πως να βάζεις μια ταμπέλα ή να βγεις εξώφυλλο. Άρα δεν
Η Μάρα από το καλούπι της είναι ομορφή, οπότε δεν νομίζω να χρειάζεται. Έλα μου, εσύ υπέρ αυτού νου, ότι φταίνε τα γονίδια μου, που είμαι, μπορεί να είμαι 65 και να δείχνω 20, οκ. Ναι, νομίζω ότι... Έχω καλό DNA. Ορίστε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχουμε καλό DNA, αυτό είναι η ωραία απάντηση. Λοιπόν, πάμε, πού να πάμε τώρα, πάμε στην κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, που έχει το 3. Α, είναι άκουσε κάτι. Τι είναι? Άκουσε κάτι, πρέπει να ακούσεις κάτι, θα ακούσεις κάτι τώρα, το οποίο θα μας σχολιάσεις. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μη μου φοβάσαι γενικά. Όχι, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να φοβάται. Είναι κάτι που δεν πρέπει να φοβάται. Πλάκα κάνεις, καλά τώρα. Όχι, καλέ. Εμάς. Λοιπόν, όχι, θα ακούσεις κάτι τώρα. Eurovision λοιπόν. Και για πες μας, θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Δεν ξέρω. Θα ήθελες όμως. Αυτοπροτάθηκες έμαθα. Όχι, είπε δεν αυτοπροτάθηκα. Όχι, ναι λέει, να το. Νομίζω ότι αυτοπροτάθηκες. Δεν... Είχα αυτοπροταθεί. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα τώρα, επειδή δεν έχεις εταιρεία δισογραφική και μιλούσα χθες με ανθρώπους της ΕΡΤ και μου είπαν ότι μιλούν ουσιαστικά με τις εταιρείες. Θα σε διακόψω εδώ μια λεπτό. Ναι. Έχω. Ποια? Για πες, αυτά είναι ωραία. Επειδή δεν έχουν γίνει τα τελειωτικά συμβόλαια. Υπογραφές. Contracts. Δεν μπορώ να πω ακόμα. Μάλιστα. Αλλά, έχω πάρα πολύ καλούς και δυνατούς ανθρώπους που είναι δίπλα μου, αυτή τη στιγμή και χαίρομαι πάρα πολύ. Ωραία, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η πρότασή σου για να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision, χέρι ανταπόκρισης, δηλαδή σου είπανε ναι το σκεφτόμαστε, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό από την ΕΡΤ, η ΕΡΤ σου πεντάξει. Όχι, εγώ προτάθηκα και εκεί έμεινε. Καλά, είναι λίγο δύσκολα στην ΕΡΤ τώρα για να τις απαντήσουν, δηλαδή μην το πάρεις, Μάρο μου, μην το πάρεις προσωπικά αν δεν σου απαντήσουν ακόμα, διότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν. Να μπορούν να προσπαθούν. Μπράβο. Να μπορούν να διοργανωθούν. Αλλά έτσι, οκ, και άμα δεν πάω, δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά εσύ θα ήθελες πάντως. Ναι. Κοίτα, εδώ θα με πείτε λίγο τρελή και ουσέκο. Αλλά τώρα το σκέφτομαι. Τι εννοείς, το σκέφτεσαι παθητικά ή το μετάνιωσες? Δεν ξέρω αν είναι καλή η πρόταση, πολύ καλή η πρόταση. Να σε ρωτήσω Μάρο, κάτι, Μάρο. Ρώταξε τον Ασία. Γιατί από τη στιγμή που προτάθηκα μετά, είχα κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους που έχουν πάει και που έχουν πει τη γνώμη τους και λίγο με έχουν τρομάξει. Πιστεύεις θα σου έκανε καλό δηλαδή να βγεις και να τραγουδήσεις στη Eurovision? Έχουμε δει τελευταία φορά. Θέλανε, is that you? Ναι, ναι, Μάρο. That's me, yeah. How are you, sweet? Καλά είμαι, καλά είμαι. Λοιπόν, πιστεύεις ότι αν πήγαινε στην Eurovision θα σου έκανε καλό όλο αυτό, ρε παιδί μου? Βλέπετε τα τελευταία χρόνια ότι όσοι τραγουδιστές έχουν πάει έχουν πολεμηθεί, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, έτσι.